Για πρώτη φορά, συμπολίτες και συμπολίτισσες μας είχαν την ευκαιρία να συμμετέχουν στα διοικητικά συμβούλια αυτών των οργανισμών μέσα από μια ανοιχτή, διάφανη, αξιοκρατική διαδικασία. Είναι η πρώτη φορά που η επιλογή έγινε κατά συντριπτική πλειοψηφία μέσα από τις εισηγήσεις του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου για τον Πρόεδρο και τα μέλη 10 ημικρατικών οργανισμών. Παράλληλα, έγιναν ανακοινώσεις για επιπλέον 8 ημικρατικούς οργανισμούς που δεν εμπίπτουν στο Γνωμοδοτικό Συμβούλιο και συγκεκριμένα της Επιτροπής Κεφαλαγοράς, Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών, Δημοσιονομικού Συμβουλίου, Κυπριακού Οργανισμού Προσέλκυσης Επενδύσεων, ΤΕΠΑΚ Πανεπιστημίου Κύπρου, Ανοιχτού Πανεπιστημίου Κύπρου και Ιδρύματος Συμφωνικής Ορχήστρας. Στην πλειοψηφία πρόκειται για νέα μέλη, αλλά αυτή η παράμετρος στην οποία το Υπουργικό Συμβούλιο έθεσε ως βασική προϋπόθεση. Είναι σε όλους τους οργανισμούς να υπάρχουν κάποια μέλη τα οποία διατέλεσαν σε προηγούμενο διοικητικό συμβούλιο, ακριβώς για να μπορέσει να συνεχίσει το έργο του κάθε οργανισμός. Στους ημικρατικούς οργανισμούς οι προεδρίες δόθηκαν ως εξής: ΑΤΙΚ Μαρία Τσάκα, χημικός μηχανικός, σύμβουλος ιδιωτικής εταιρείας. ΡΙΚ Σταύρος Γεωργιάδης, ακαδημαϊκός, επίκουρος καθηγητής σε ιδιωτικό πανεπιστήμιο. Κυπριακός Οργανισμός Ανάπτυξης Γης Έλενα Κούσου Χατζηδημητρίου, νομικός. Πολεοδομικό Συμβούλιο Μαρία Χαραλαμπίδου, αρχιτέκτονας. ΚΟΑ Γιάννης Ιωάννου, διευθυντής ιδιωτικής εταιρείας. Αρχή Λιμένων Ζήρωνας Αποστόλου, διευθύνων σύμβουλος ιδιωτικής εταιρείας. Αρχή Αδειών Δέσπο Αμερικάνου, δικηγόρος. ΑΙΚ Γιώργος Πέτρου, μηχανολόγος μηχανικός, διευθύνοντας σύμβουλος. ΘΟΚ Παντελής Βουτουρής, ακαδημαϊκός. Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών Ανδρούλα Πούγιουρου, πρώην δικαστής. Δημοσιονομικό Συμβούλιο Μάριος Ζαχαριάδης, καθηγητής οικονομικών. Και ΤΕΠΑΚ Κώστας Γαλαταριώτης, εκτελεστικός πρόεδρος συγκροτήματος εταιριών. Με μια πρώτη ματιά γίνεται φανές πως σε πολιτικό επίπεδο οι διορισμοί επιχειρούν μια ισορροπία. Αισθητή είναι η παρουσία στελεχών του ΔΥΣΥ, όπως αυτή του Γιάννη Ιωάννου στον ΚΟΑ, που αποτέλεσε πρόεδρος της ΝΕΔΥΣΥ και της Έλενας Κούσου, καθώς και άλλων προσώπων, κάποια εκ των οποίων είχαν εργαστεί για την υποψηφιότητα. Χριστοδουλίδη, Δίκο ΕΔΕ και ΔΥΠΑ συμμετέχουν, χωρίς να καταγράφεται απόλυτη ικανοποίηση, ενώ απουσιάζουν παντελώς στελέχη του ΑΚΕΛ.